Καλησπέρα κύριε Χριστόδουλε, κύριε Μαυρίδη και κυρία Μαρκοπούλου. Σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Θα μιλήσουμε για αρκετά θέματα, καθώς η ΔΕΗ είναι στην επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε όμως από το θέμα της αυριανής συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, όπου αναμένεται να κλείσει το ζήτημα της παραχώρησης κριτηρίων κινήτρων, με συγχωρείτε, για την αποχώρηση προσωπικού της ΔΕΗ. Πώς αξιολογείτε αυτήν την κίνηση από την επιχείρηση, που να υπενθυμίσω απλώς ότι έχει σαν στόχο το να αποχωρήσουν άνθρωποι εργαζόμενοι της επιχείρησης μιας ηλικίας που τους το επιτρέπει βέβαια το κάνουν αυτό και μπορεί ο αριθμός να φτάσει και τους 1000. Άρα να έχουμε 1000 αποχωρήσεις προσωπικού από την ΔΕΗ από τις λιμνητικές παραγωγές, λιμνητική παραγωγή. Όπως καλά είπατε κύριε Χριστόδουλε, αύριο 2 του μηνός συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ώστε να εγκρίνει το πρόγραμμα της οικειοθελούς αποχώρησης ή μάλλον θα έλεγα εγώ καλύτερα το κίνητρο αποχώρησης όπως το έχετε πει. Και το πρόγραμμα αυτό αφορά 1000 μισθωτούς, 1000 συνάδελφους οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας μέχρι 31/12 του 2020 ανεξαρτήτως εάν έχουν θεμελιώσει πλήρη συνταξιδοτικά δικαιώματα. Νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι από την τελευταία συνάντηση προχθές που μάλλον την τελευταία τηλεδιάσκεψη που έκανε το Προεδρείο Τζιγκανόπ με τη διοίκηση της ΔΕΗ, με τον Πρόεδρο και την διοίκηση της ΔΕΗ. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Μένει λοιπόν να εγκριθεί αύριο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ. Όπως είπαμε, είναι ένα κίνητρο αποχώρησης. Πέραν τις 15.000 ευρώ, το κίνητρο το έχετε συζητήσει και το έχουμε συζητήσει και τις προηγούμενες ημέρες, θα είναι ένα bonus των 20.000. Εδώ θα πρέπει να πω ότι το έχει χειριστεί πολύ καλά ο Πρόεδρος και νομίζω ότι ο Πρόεδρος της ΔΕΗ εννοώ και νομίζω ότι είναι μια καλή ένα καλό κίνητρο αποχώρησης. Διότι θα πρέπει να γίνει και ανταγωνιστική η ΔΕΗ, ο Λιγνίτης, για να μπορεί να μπαίνει στο σύστημα το οποίο θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε λίγο παρακάτω. Άρα ταυτίζεστε και εσείς με την θέση της Γενόπ, η οποία υποστηρίζει πως είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να την δουν σοβαρά αυτοί που μπορούν να την αξιοποιήσουν. Ακριβώς. Εδώ όμως θα πρέπει να πω στους συναδέλφους που μας ακούν ότι για κάθε συνάδελφο είναι μια ξεχωριστή περίπτωση και δεν πρέπει να βιαστούν γιατί υπάρχουν ιδιαιτερότητες, γιατί μιλάμε και για ΙΒΑΕ, είναι και έτσι τα κοινά, οπότε και με μια ανάρτηση που έκανε διαδικτυακά ο πρόεδρος της Γενόπ τα εξήγησε πάρα πολύ καλά. Θα πρέπει να απευθύνονται στα σωματεία ώστε να προς αποφυγή λαθών να μην γίνει κάτι και βρεθούν εκτεθειμένοι οι συνάδελφοι. Μάλιστα. Κώστα Κατερίνα. Τώρα εγώ επειδή δεν είμαι και διετής και σίγουρα δεν έχω καμία τύχη στην... Δεν σας άκουσα κύριε Μαυρίδη. Λέω επειδή δεν είμαι υπάλληλος της ΔΕΗ και δεν ανήκω σε αυτούς τους 1000 που νομίζω ότι θα ευεργετηθούν και θα φύγουν με περισσότερα χρήματα από ό,τι κανονικά. Ως Δυτικό Μακεδόνας και ως κάτοικος του Ενεργειακού Κέντρου στεναχωριέμαι γιατί θα χαθούν αυτές οι 1000 θέσεις, γιατί δεν θα γίνουν προσλήψεις και επίσης είναι ένα ακόμα βήμα στην βίαιη απολιγνητοποίηση που έχει ξεκινήσει και πηγαίνει πολύ γρήγορα. Και αν κρίνω και από την δήλωση του Πρωθυπουργού, πραγματικά ψάχνω να δω τι μπορούμε να κάνουμε οι Δυτικομακεδόνες. Κάπως έτσι μας είπε ο Πρωθυπουργός προχθές στη Θεσσαλονίκη. Ότι πρέπει κάτι να βρούμε. Όσον αφορά την απολιγνητοποίηση, ήμασταν και είμαστε αντίθετοι ως συνδικάτο, αλλά και ως πολίτες. Την αντίθεσή μας αυτήν την έχουμε εκφράσει πάρα πολλές φορές σε περιφερειακά συμβούλια, σε δημοτικά συμβούλια, ακόμη και σε ημερίδες που έχουν γίνει, αλλά και μέσω των τηλεοπτικών σας καναλιών. Την απολιγνητοποίηση την ζούμε, την βλέπουμε καθημερινά, την αντικρίζουμε από τα φουγάρα που δεν καπνίζουν. Και βέβαια, ποιος λοιπόν είναι σύμφωνος με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Σαφώς λοιπόν και είμαστε αντίθετοι με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην εφημερίδα Bild ότι οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας θα πρέπει να βρουν κάτι άλλο να κάνουν. Αποφασίζουν λοιπόν για το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων βία, χωρίς σχεδιασμό,
χωρίς μια κατάλληλη προετοιμασία, όπου αυτό μεταφράζεται σε αύξηση της ανεργίας στη Δυτική Μακεδονία, σε εργολάβους, είτε είναι εργολάβοι, είτε είναι οκταμηνίτες, είτε είναι δορυφορικές επιχειρήσεις γύρω από την ΔΕΗ. Δεν υπάρχει λοιπόν σχεδιασμός, είναι μόνο δηλώσεις. Θα πρέπει να σας πω, κύριε Μαυρίδη, κύριε Χριστόδουλο και κυρία Μαρκοπούλου, ότι ο Λιγνίτης, όλοι γνωρίζουμε ότι διανύει μια φθήνουσα πορεία και η μετάβαση σε μια άλλη εποχή είναι αναμενόμενη. Ο Υπουργός κ. Χατζηδάκης σε πρόσφατες δηλώσεις τόνισε πως προχωρούν σε η κυβέρνηση που χωράει το Υπουργείο στο Master Plan σε έναν άλλο σχεδιασμό, όπου τα 300 εκατομμύρια που μιλούσαν γίνανε 1,7 δις που θα πέσουν από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης στην περιοχή τη δικιά μας και στην Μεγαλόπολη. Πρόκειται για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και την αποκατάσταση των ορυχείων. Θα κινηθούν σε 4 άξονες, από ό,τι γνωρίζουμε, η απολιγνητοποίηση. Η απολιγνητοποίηση είναι, νομίζω, το πρόγραμμα Εξοικονομώ, η ηλεκτροκίνηση και βέβαια οι ανανεώσιμες πηγές. Εδώ υπάρχει όμως ένα μεγάλο ερώτημα. Πόσες θέσεις εργασίας θα δώσουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Όταν λοιπόν θα κατασκευαστούν αυτά τα φωτοβολταϊκά πάρκα που μέσα σε ένα χρόνο μπορούν να γίνει η κατασκευή και άντε να καλύψουν θέσεις εργασίας 300-500, να σας πω εγώ, μετά τι θα γίνει. Θα έχουν 30 άτομα ίσα για συντήρηση, η αποκατάσταση των εδαφών. Θα δουλεύουν εργολάβοι, θα δουλεύουν οδηγοί, χειριστές, άλλες ειδικότητες από την περιοχή μας, τι θα γίνουν? Εδώ υπάρχουν μεγάλα ερωτήματα. Να πάμε στην τηλεθέρμανση. Άλλο ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Πώς θα λειτουργήσει ακριβώς? Το πώς θα λειτουργήσει είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και τι θα γίνει αν θα κλείσουν οι λιγνητικές μονάδες. Αρχής γενομένης βλέπουμε ότι πρώτος ο Δήμος Μεντέου πλήττεται από την απολιγνητοποίηση. Γιατί εκεί κλείνει ο ΕΣ Αμιντέο, ήδη δεν έχει τελειώσει και η μονάδα βιομάζας που ετοιμάζεται ισχύως 30 ΜΒ για θερμική ενέργεια και βλέπουμε ότι αν και εφόσον, γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα με τον κορονοϊό και θα τραβήξει λίγο παραπίσω, θα παραδοθεί το Σεπτέμβριο. Θα λειτουργήσει η μονάδα χωρίς κανένα πρόβλημα? Δεν είναι ένα ερώτημα να δούμε γιατί δεν συνεχίζει ο Εύλογο ερώτημα. Βεβαίως και είναι εύλογο το ερώτημα. Κατερίνα, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Στογιάννη, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Δεν σας προβληματίζει ότι δεν έχουμε καμία δήλωση από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πλην του κυρίου Αμανατίδη και από την αντιπολίτευση για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην εφημερίδα Bild? Κύριε Μαρκοπούλου, ο καθής κρίνεται. Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω το τι κάνει ο κάθε βουλευτής. Σαφώς λοιπόν και οι τοπικοί άρχοντες, και μιλάω για δημάρχους και τον περιφερειάρχη, θα πρέπει να κινούνται συντεταγμένα με μια ενιαία φωνή, λοιπόν σε συνεργασία, όπως καλά είπατε, με τους τοπικούς βουλευτές, και αν θέλουμε να αποτρέψουμε αυτό που γίνεται στην περιοχή μας, γιατί μόνο έτσι αποτρέπονται κάποιες πολιτικές αποφάσεις. Κύριε Στογιάννη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Εγώ θα ήθελα να πω ότι εμείς ως συνδικάτο θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα μας με μια δυναμική όσον αφορά την απολιγνητοποίηση. Το συνδικάτο δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά δεν εξαρτάται, κύριε Χριστόδουλε, από εμάς.